γαλάζια σημαία. Το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987 σε ακτές, μαρίνες και σκάφη αηφόρου τουρισμού. Καθοριστική προϋπόθεση για τη βράβευση μιας ακτής με τη γαλάζια σημαία είναι η ποιότητα υδάτων να χαρακτηρίζεται ως εξαιρετική. Καμία άλλη διαβάθμιση ποιότητας, ακόμα και καλή, δεν είναι αποδεκτή από το πρόγραμμα. Αυτό όμως είναι μόλις ένα από τα συνολικά 33 κριτήρια για τις ακτές. Για να κερδιθεί αυτό το διακεκριμένο βραβείο διάρκειας ενός έτους, πρέπει να πληρούνται απόλυτα τα αυστηρά κριτήρια που αφορούν τη διαχείριση, την ασφάλεια, την προσβασιμότητα, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Κυρίαρχο στοιχείο είναι οι δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και οι πρωτοβουλίες προστασίας του φυσικού πλούτου τόσο στη βραβευμένη ακτή όσο και γύρω από αυτήν. Η ενημέρωση των επισκεπτών για το χώρο αποτελεί ουσιαστικό μέρος του προγράμματος. Αυτό επιτρέπει την εύκολη περιήγηση στην περιοχή και τη γνωριμία με την τοπική χλωρίδα και πανίδα. Μεγάλη προσοχή δίδεται στη δυνατότητα πρόσβασης στην ακτή για όλους και κυρίως για άτομα με ειδικές ανάγκες. Στη συνέχεια έχουμε κριτήρια για την καθαριότητα, την οργάνωση, την ασφάλεια λουωμένων και επισκεπτών. Έτσι, οι επισκέπτες είναι ασφαλείς και το περιβάλλον προστατεύεται, διατηρώντας μια ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες της τουριστικής διαχείρισης και την προστασία της φύσης. Για να βραβευτεί μια μαρίνα με τη γαλάζια σημαία, πρέπει να πληρούνται 38 ανάλογα κριτήρια. Τα σκάφη αηφόρου τουρισμού βραβεύονται όταν συμμορφώνονται με 51 κριτήρια σε γενικές κατηγορίες αλλά και με επιπλέον κριτήρια σε ειδικές κατηγορίες όπως τα καταδυτικά σκάφη. Τα διεθνή ταξιδιωτικά γραφεία δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη γαλάζια σημαία όταν επιλέγουν προορισμούς για τους πελάτες τους ως εγγύηση των υψηλής ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και της διαφύλαξης του περιβάλλοντος. Αυτό το αξιολογούν οι διαχειριστές ακτών, δήμοι, ξενοδοχεία ή άλλοι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εθελοντικά. Ιδρυτής και διεθνής συντονιστής του προγράμματος είναι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που εδρεύει στη Δανία με μέλη σε 76 χώρες από όλες τις Ηπείρους. Το Ίδρυμα εκπροσωπεί στην Ελλάδα η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση εθνικής εμβέλειας που ιδρύθηκε το 1951. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης αγωνίζεται αδιάλειπτα από τότε με περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, με έργα προστασίας της φύσης, με δίκτυα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και με δράσεις για τη γενικότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος υποστηρίζει ενεργά το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία μέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην προστασία του παράκτιου χώρου, στη βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στην ισχυροποίηση της περιβαλλοντικής εικόνας της χώρας μας. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης υπέγραψε τον Οκτώβριο του 2013 πρωτόκολλο συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού, με το οποίο το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου, επισφραγίζοντας και τυπικά τους κοινούς στόχους για αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Τα τελευταία 20 χρόνια, η Ελλάδα είναι σταθερά μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης σε βραβευμένες ακτές. Γαλάζια Σημαία. Το παγκοσμίου φήμης οικολογικό σήμα ποιότητας που εμπιστεύονται εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Η γαλάζια σημαία αντιπροσωπεύει μια σοβαρή, βαθιά δέσμευση και απόλυτο σεβασμό τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον και την αηφορία.